Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι και κύριε Χασάπη, με την επιστολική ψήφο να δούμε τον πρώτο πίνακα που έχουμε επιλέξει σήμερα για σας. Τι ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Θα μας εξηγήσετε κύριε Χασάπη, σχετικά με την επιστολική ψήφο που έχει γίνει πολλής λόγος έτσι, τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Γιατί θα την έχουμε την επιστολική ψήφο για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές. Παρακαλώ. Κατατέθηκε την χθες. Ναι. Αναρτήθηκε μάλλον στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές. Έτσι ακριβώς. Που προβλέπει δύο πράγματα μέσα, νέο εκλογικό νόμο και την επιστολική ψήφο. Η κυβέρνηση μας έχει προπαγανδίζει μάλλον συνεχώς ότι πρέπει να κάνουμε επιστολική ψήφο στο εσωτερικό, διότι τα έχουν όλα τα κράτη της Ευρώπης, όλα τα κράτη της Ευρώπης, και λοιπά, μας έχει πάρει τα μυαλά με όλα τα κράτη της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πού ισχύει επιστολική ψήφο στο εσωτερικό. Έτσι. Ισχύει στην Αυστρία, ισχύει στη Γερμανία, ισχύει στην Πολωνία, αλλά μόνο για τους αμαία και άνω των 60. Ναι, μόνο ναι. Για τους αμαία και άνω των 60. Ισχύει στην Σλοβενία, Ισπανία. Σλοβενία, αλλά μόνο για αμαία και όσους είναι στα νοσοκομεία. Και Ισπανία. Και Ισπανία κανονικά. Δηλαδή τα κράτη τα οποία έχουν πλήρη εσωτερική επιστολική ψήφο είναι τρία. Είναι η Αυστρία, είναι η Γερμανία και είναι και η Ισπανία. Μάλιστα. Λοιπόν, δέστε όμως τι άλλο συμβαίνει, αν με κρίνει λίγο πίνακα, θα δούμε. Ότι εδώ είναι επιστολική στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό έχουν περισσότερα κράτη επιστολική. Στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό είπαμε ότι έχουν μόνο τρία κράτη. Και δύο με περιορισμούς μόνο για τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Τώρα, υπάρχουν και κράτη που δεν κάνουν ψηφοφορία στο εξωτερικό. Τσεχία, Ιρλανδία, Μάλτα και Σλοβενία δεν έχουν στο εξωτερικό καμία ψηφοφορία. Μόνο στο εσωτερικό. Μάλιστα. Η Βουλγαρία έχει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης και η Ιταλία. Μόνο για τα κράτη. Δηλαδή θα ψηφίσουν μόνο οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωκοινοβούλιο. Για μας θα ψηφίσει όλη η υδρόγειος. Τι δουλειά όμως έχει η υδρόγειος τώρα ολόκληρη, τι δουλειά έχει η Αυστραλία, τι δουλειά έχει η Αργεντινή με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το οποίο μέλη να μας το εξηγήσουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα και δεν είναι η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη μόνο τρία κράτη το κάνουν, δεν το κάνουν τα υπόλοιπα. Και θα έρθει τώρα και η Ελλάδα να το κάνει.